ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους για την διακοπή των εφημεριών τους οι νοσοκομιακοί γιατροί του Ρεθύμνου μετά και την δέσμευση του Υπουργείου Υγείας για την διευθέτηση του προβλήματος για το πρώτο τρίμηνο του 2009. Το θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων σε ό,τι αφορά τις εφημερίες τους των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι θέμα το οποίο έχει λυθεί οριστικά και είναι επίσης θέμα ολίγων ημερών ή μιας-δυο εβδομάδων το πολύ για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στους γιατρούς. Εν τω μεταξύ τον Ιούνιο, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού βουλευτή Μανώλη Όθωνα, θα κατατεθεί νέο πάγιο σύστημα για την αποπληρωμή των εφημεριών στα νοσοκομεία της χώρας και μέχρι τότε θα υπάρξει μια προσάυξηση της πίστοσης αξιοπρεπή και για τους γιατρούς σε ό,τι αφορά τις εφημερίες των μηνών Μαΐου και Ιουνίου. Με βάση το μηνιαίο τη δεσμευμένη πίστοση, την μηνιαία, προσαυξημένη μέσα στα πλαίσια της λογικής και της επίγνωσης της δυσκολίας της κατάστασης κατάτι, ούτως ώστε να βγει αξιοπρεπώς και για τους γιατρούς και για τις παρεχόμενες στον πληθυσμό υπηρεσίες υγείας ένα πρόγραμμα εφημεριών το οποίο θα χρειάζεται μία παραπάνω πίστοση πέρα από την εγκεκριμένη αναμήνα που αυτή τη στιγμή χειρίζεται το νοσοκομείο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι διατεθειμένη να το δει θετικά και μάλιστα η Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας ιδιαίτερα με διαβεβαίωσαν ότι αν υπάρξει ένα αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης που κινείται στα όρια της λογικής και των δυνατοτήτων που με αυτή την περίοδο υπάρχουν, θα το εξετάσουν θετικά. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και το θέμα της επέκτασης του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου για τις οφειλές του εργολάβου ύψους 28.000 ευρώ υπάρχει ήδη δεσμευμένη πίστοση. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό από το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κτηριακές εγκαταστάσεις από κωδικό του Υπουργείου Υγείας από Εθνικούς Πόρους, ούτως ώστε ένα χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ συγκεκριμένο που η ΔΕΠΑΝΟΜ έχει επεξεργαστεί για την αποπεράτωση του έργου να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Είμαι όμως και πάντα θα είμαι επιφυλακτικός μέχρι το όλα αυτά να λάβουν και επίσημη και σφραγίδα αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΟΜ και της υπογραφής της σχετικής συμβιβαστικής λύσης με τον ανάδοχο του έργου.